Ώρες αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι της Δερίνιας από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αμοχώστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία τέθηκε άμεσα σε κινητοποίηση, καθώς ο κίνδυνος εκρήξεων ήταν μεγάλος λόγω των αρκοπεδίων εντός της νεκρής ζώνης. Εμείς θα είμαστε σε απόσταση ασφαλείας, ώστε αν περάσει η πυρκαγιά στις ελεύθερες περιοχές, να μην την αφήσουμε ουσιαστικά να περάσει, να την καταπολεμήσουμε ακριβώς μόλις περάσει την νεκρή ζώνη. Αλλά είμαστε εκεί, να μην ανησυχάτε, δεν πρόκειται να την αφήσουμε να φύγει ανεξέλεγκτη. Η πυρκαγιά ξεκίνησε 200 μέτρα μακριά από το κατεχόμενο αξοκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην νεκρή ζώνη, σε κοντινή απόσταση από το φυλάκιο των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων προς την περιοχή Κάπαρη. Ευτυχώς δεν απείλησε την κατοικημένη περιοχή της Δερίνιας, αφού περιορίστηκε στην νεκρή ζώνη και κατέκαψε μόνο ξηρά χόρτα. Η φωτιά έσβησε τελικά από τις κατοχικές δυνάμεις χωρίς να χρειαστεί η παρέμβαση των ΗΠΑ.